τρία φαγητά που πρέπει να κόψεις μαχαίρι για να αρχίσεις να καις λίπος σαν να μην υπάρχει αύριο. Και το πιο μίζωρο απ' όλα είναι ότι στερείσαι κιόλας. Οπότε πέτα αυτά τα φαγητά να μπορείς να φας και καμιά μαλακιά παραπάνω. Εντάξει. Το νούμερο ένα φαγητό που πρέπει να φύγει αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή είναι τα ρεβίθια. Πρώτον, επειδή βάζουμε συνήθως πολύ λάδι, αλλά και έτσι να τα φας σκέτα, έχουν πολύ λίγη πρωτεΐνη και πάρα πολύ υδατάνθρακες. Καλύτερα να μην το φάτε, να μην τρώτε. Άντε, μια στο τόσο. Εντάξει. Δεύτερο φαγητό το οποίο πρέπει να πετάξει αυτήν εδώ ακριβώς τη στιγμή στα σκουπίδια είναι το καστανορίζι. Α, σαρώ, δεν χάνω κιλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Πες μου τι τρως. Έφαγα καστανορίζι εκεί, μαύρο ψωμί εκεί, καφέ ψωμί εκεί. Λέω, όπα, μπάστα ρε φίλε. Τι μαύρο, τι καστανό, τι σικάλο, τι είναι όλα αυτά που μου λες. Γιατί τρως τόσο, γιατί το ράβεις. Μα είναι υγιεινά. Γιατί δεν το ράβεις. Μα είναι καστανό. Γιατί δεν το ράβεις. Ξέρω εγώ, ούτε εγώ ξέρω. Εντάξει, παιδιά, το μυστικό, το νούμερο ένα μυστικό είναι να το ράψεις. Κάνεις 16 ώρες νηστείας για να φας δύο γεύματα. Το μυστικό δεν είναι να κάνεις το άσπρο ψωμί μαύρο, εντάξει. Το λευκό ρύζι να το κάνεις μαύρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι ίδιες ακριβώς θερμίδες. Ίδιες ακριβώς θερμίδες. Δηλαδή, τρως καστανό ρύζι και χαίρεσαι, ρε φίλε. Αφού δεν βλέπεις ότι δεν δουλεύει αυτό το πράγμα που κάνεις, γιατί συνεχίζεις και το κάνεις. Τρίτο, αμύγδαλα. Γιατί αμύγδαλα, όχι σαρώ, γιατί είναι δύσκολο. Ο έλεγχος της μερίδας. Παίρνεις εκεί δύο αμύγδαλα και παίρνεις και τρία και παίρνεις και πέντε και παίρνεις και 15 και ξαφνικά έχεις φάει το μισό σακούλι που βλέπεις μετά πόσο είναι το μισό σακούλι που δεν το κάνεις και ποτέ. 200 γραμμάρια όλη σακούλα, 100 το μισό. Πόσες θερμίδες έχει, 700 θερμίδες. Και τι μου λες, από το πρωί δεν έχω φάει τίποτα. Ναι, τη μισή σακούλα αμύγδαλα όμως που έφαγες. Ναι. Ναι, σκουπίδια, εντάξει, σταματήστε. Α, ωμέγα 3. Ωραία, βάλει λίγο λάδι, δεν με νοιάζει. Τι ελαιόλαδο, βάλε λίγο ελαιόλαδο, φάει καμιά ελιά. Εντάξει, τι κατάσταση είναι αυτή, τι ντροπή. Η κοιλιά δεν θα φύγει αν φας ωμέγα 3. Η κοιλιά θα φύγει όταν το ράψει επιτέλους. Εντάξει, τώρα, εάν θες να δεις πώς ακριβώς να φύγει η κοιλιά σε 3 μήνες χωρίς πίνακες στερήσεις, πάτα το link κάτω στην περιγραφή και δες αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώς αυτό. Κάνε κάτι τώρα, ρε φίλε, έτσι, καθώς είσαι εκεί πέρα, τρως τα μελομακάρια, δες και το ρημάδο βίντεο, να μπει λίγο το μυαλό στη θέση του. Να πήξει λίγο το μυαλουδάκι.